Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές του Λίμπερο 107,4. Εδώ είμαστε και σήμερα, άλλο ένα μεσημέρι, όπως θα είμαστε κάθε μεσημέρι παρέα για όλη την καλοκαιρινή περίοδο. Γιώργος Παναγιωτήτης στο μικρόφωνο, Χρήστος Κιώσης στη ρύθμιση του ήχου με τη νέα εκπομπή Ο Λίμπερο Παντού, που θα πηγαίνουμε καθημερινά 2 με 3 αυτή την ώρα έτσι, ενημέρωσης περισσότερο. Να βλέπουμε έτσι και χάλαρα ότι θέματα και υπάρχουν στην αθλητική επικαιρότητα και όχι μόνο. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι πάντα τα καλοκαίρια τα μεταγραφικά είναι αυτά που απασχολούν και προσελκύουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Ακόμη δεν έχουμε και πάρα πολλά θέματα, είναι η αλήθεια, μεταγραφικά, αλλά κάθε μέρα προκύπτει και από κάτι και στον Άρη και στον ΠΑΟΚ θα έχουμε θεματάκια για τα οποία θα μπορούμε να ασχοληθούμε και τις επόμενες μέρες πολύ πιο έτσι, ζεστά. Πάλι με δυσάρεστη είδηση αναγκαζόμαστε να ξεκινήσουμε. Έχει πεθάνει ο φίλος της Λίβερπουλ που χτυπήθηκε μετά τον τελικό του Champions League. 51χρονος οπαδός των κόκκινων, είχε δεχτεί επίθεση μετά το μάτς στη Μαδρίτη. Και διαβάζουμε ότι υπέκυψε τα τραύματά του σήμερα. Είναι νεκρός. Εντάξει, θλίψη φυσικά και για τους φίλους της Λίβερπουλ και γενικότερα. Όσον αφορά τα μεταγραφικά τα οποία λέγαμε, στον Άρη είναι πιο ζεστά τα πράγματα. Είναι αλήθεια, χθες ήρθε ο Σούντγκρεν. Σήμερα υπάρχει το θέμα με τον Ιντέγε που έχει προκύψει και σε λίγο θα έχουμε τον Νίκο Παδόπουλο για να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς θα προχωρήσει η συγκεκριμένη υπόθεση και τι μπορούμε να περιμένουμε άμεσα. Υπήρχε σήμερα και αυτή η δήλωση του Πάο Κορέρα για τον Ραούλ Μπράβο και όλη αυτή την υπόθεση που είναι στο επίκεντρο στην Ισπανία, είναι στο προσκήνιο τις τελευταίες ημέρες. Θα τα δούμε και αυτά. Στον ΠΑΟΚ περιμένουν τον Ισμαήλ Σίλβα. Υπάρχει και στο Repress η ανάλυση του παίχτη στην ιστοσελίδα repress.gr. Πλήρης ανάλυση για όλη την συμπεριφορά του ποδοσφαιριστή, αναλυτικά όλα τα αγωνιστικά του χαρακτηριστικά, όλα τα στοιχεία που πρέπει να γνωρίζετε για τον Βραζιλιάνο, όπως υπάρχει και για κάθε μεταγραφική κίνηση που κάνουν όχι μόνο οι ομάδες της πόλης, αλλά και γενικότερα και για τον Ντουάρτε του Άρη. Υπήρχε, θα υπάρξει για τον Σούντγκρεν. Έτσι, πλήρης ανάλυση πράγματι, όχι μόνο για τα θετικά highlights του παίκτη που συνήθως βλέπουμε όταν έρχεται κάποιος ποδοσφαιριστής, αλλά για ό,τι μπορεί να περιμένει ο απλός φύλαθλος από αυτόν για να δει στο χορτάρι. Υπάρχει από χθες η είδηση της συμφωνίας του Σιαμπάνη, του νεαρού τερματοφύλακα του Μαρίου Σιαμπάνη, με τον Ολυμπιακό, ενώ θεωρούνταν σχεδόν σίγουρο ότι ο 20χρονος goalkeeper πρόκειται να καταλήξει στον Παναθηναϊκό, μένοντας ελεύθερος από τον ΠΑΟΚ, που είχε ούτως ή άλλως τελειώσει από νωρίς, εφόσον δεν ανανεώθηκε το συμβολαιό του και έκανε ατομικές προπονήσεις. Τελικά φαίνεται πως ο 20χρονος γκολκίπερ, ο Μάριος Χιαμπάνης, καταλήγει στον Ολυμπιακό. Να δούμε, έχει ενδιαφέρον και αυτή η κίνηση, και αν και πώς θα τον αξιοποιήσει ο Ολυμπιακός κάτω από τα δοκάρια. Είναι πάντως, αν μην τι άλλο, μια ενδιαφέρουσα μεταγραφική κίνηση, όχι ως βασική επιλογή, σαφώς δεν περιμένουμε να δούμε τον Χιαμπάνη να αγωνίζεται στον Ολυμπιακό σε. Ίσως δεν ξέρω σε πόσα παιχνίδια και αν θα πάρει χρόνο συμμετοχή. Φέτος πάντως έχει ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη κίνηση, γιατί την κάνει τώρα ο Ολυμπιακός και τι μπορούμε να περιμένουμε από αυτήν και το καλοκαίρι, πώς θα χρησιμοποιηθεί, αν θα μείνει στο ρόστερ ή αν θα δοθεί δανεικός. Είναι πάντως ενδιαφέρουσα κίνηση, γιατί φαίνεται σαν να τον κλέβει εντός εισαγωγικών τον παίκτη Ολυμπιακός από τον Παναθηναϊκό, ένα παίκτη που θα αποχωρούσε ούτως ή άλλως από τον ΠΑΟΚ. Μιας και αναφερθήκαμε και στον Ολυμπιακό, υπάρχει η είδηση που παίζει την τελευταία ώρα για το ότι ουσιαστικά αποκλείεται το σενάριο να συνεχίσει η ομάδα μπάσκετ στην Αδριατική Λίγκα και πλέον, όπως όλα δείχνουν, για Α2 πάνε οι Ερυθρόλευκοι. Προς τα εκεί οδεύει το πράγμα, να αγωνιστούν του χρόνου στην Α2 και δεν ξέρω. Πώς θα γίνει αυτό πραγματικά, και όσοι ασχολούνται έστω και λίγο με τον μπάσκετ, φαντάζει δύσκολο στο μυαλό τους. Βέβαια, οι νόμοι είναι νόμοι και πρέπει να τηρούνται. Τώρα, τι πρωτάθλημα θα είναι αυτό χωρίς Ολυμπιακό, ή τι πρωτάθλημα θα είναι αυτό στην Α2 με τον Ολυμπιακό, τι ρόστερ θα χρησιμοποιεί και πώς θα γίνει το πράγμα γενικότερα, μένει να το δούμε στην πορεία. Ακόμη, βέβαια, δεν έχει ξεκαθαρίσει οριστικά το τι μελγενέστε. Υπάρχει το παράθυρο στο ΑΣΕΑΔ, να δούμε πώς θα ξεχωρίσουν εκεί τα πράγματα και ποια θα είναι η οριστική εξέλιξη για το αν θα δούμε τον Ολυμπιακό στην Α2 τη νέα σεζόν. Λοιπόν, όλα αυτά όμως τα οποία αναφέραμε, να πάμε σιγά σιγά να τα βάζουμε σε μια σειρά, σε μια τάξη και να τα βλέπουμε πιο αναλυτικά, να προχωρήσουμε σιγά σιγά στους ρεπόρτερ μας που θα μας δώσουν ό,τι υπάρχει και ό,τι δεν υπάρχει, ό,τι ισχύει και ό,τι δεν ισχύει, και θα ξεκινήσουμε από τα του Άρη και από τον Νίκο Παδόπουλο, τον οποίο καλησπερίζουμε και τον ρωτάμε αμέσως να μπούμε στο καυτό θέμα του Μπράουν Ιντέγε, το οποίο απασχολεί την τελευταία ώρα. Τι γίνεται, Νίκο, καλησπέρα καταρχήν. Καλησπέρα.
Ξεκινάς δυνατά. Ξεκινάμε δυνατά γιατί είπαμε, τα μεταγραφικά είναι αυτά που καίνε από εδώ και στο εξής και ο Άρης κινείται. Κάθε μέρα υπάρχει από κάτι μεταγραφικό, έτσι. Κοίτα, ναι, μετά από έναν μήνα πολύ χαμηλών τόνων και ρυθμών μετά την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος δηλαδή, με το που ξεκίνησε ο Ιούνιος, οι κυτρινόμαυροι μπαίνουν πλέον πολύ δυνατά. Δηλαδή το περασμένο Σαββατοκύριακο, την περασμένη Κυριακή, είχαμε την γνωστοποίηση της συμφωνίας με τον Λέριν Ντουάρτε. Είχαμε χθες το ταξίδι του Θόδωρου Καρπίδη με τον Κωνσταντίνο Διαμαντόπουλο στο Λονδίνο και σήμερα το πρωί, το μεσημεράκι βασικά, νωρίς το μεσημεράκι, έγινε γνωστός και ο λόγος, ο βασικός λόγος που πραγματοποιήθηκε αυτό το ταξίδι. Δηλαδή διαπραγματεύσαμε με τον Μπράουν Ντέγε εν ώψη της νέας σεζόν για να καλύψει το κενό, όχι να το πω, δεν θα το πω κενό, για να αποτελέσει τον βασικό φόρ του Άρη την επόμενη σεζόν. Το βαρύ χαρτί, Νίκο, ουσιαστικά που λέγαμε και από το Σαββατοκύριακο που είχαμε προαναγγείλει μαζί, εσύ δηλαδή είχες προαναγγείλει στην εκπομπή του Σαββατοκύριακου το βράδυ, ότι πάει να ρίξει το βάρος εκεί ο Άρης. Το φόρ να φέρει ένα βαρύ όνομα που θα σηκώσει, θα έχει 10 γκολ και άνω ουσιαστικά. Αυτό είναι θέλει δεδομένο. Ο Άρης και το περιμένει από τον Ιντέγη, έτσι. Το λέμε εδώ και καιρό, το είπαμε και το πρώτο Σαββατοκύριακο, ότι ο Άρης θα κάνει την οικονομική του υπέρβαση στο φόρ και θέλει να κάνει και την καλύτερη δυνατή επιλογή. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε διαπραγματεύσει με την πλευρά του 30χρονου Νιγηριανού για να τον φέρει στην Ελλάδα για δεύτερη φορά στην καριέρα του, αν έρθει τελικά, μετά από τη διετία που πέρασε στον Ολυμπιακό από το 2015 μέχρι και τον Φλεβάρι του 2017 τότε. Γιατί δεν είχε ολοκληρώσει την σεζόν, είχε πουληθεί στην Κίνα τον Ολυμπιακό. Με 6 εκατομμύρια ευρώ, αν θυμάμαι καλά, έτσι. Εγώ το βρήκα στα 12. Α, μάλλον κάτι θυμάμαι λάθος τώρα ή. Τέλος πάντων. Εγώ το βρήκα στα 12. Βάσει στοιχείων Transfermarkt είναι 12. Okay. Α, ξέρεις τι γίνεται. Θυμόμουν τη μεταγραφή του Γιάννου που ήταν την ίδια περίοδος και πάλι σε ομάδα της Κίνας στα 6 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό. Ναι, εκεί μπερδεύτηκα. Κοίτα, ένας επιθετικός που βάζει τα στοιχεία του Transfermarkt έχουν δαπανηθεί για αυτόν περίπου 42 εκατομμύρια ευρώ καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας του. Παίκτης που ξεκίνησε από την Ιγυρία. Ήρθε στην Ευρώπη αρχικά για να δοκιμαστεί στη Βίλεμ, στην οποία δεν έπεισε και τον πήρε Ξαμάξ, η Ελβετική. Από εκεί πήγε στη Σωσό, που έβγαλε 4 εκατομμύρια από τα ταμεία της. Ακολούθησε μετά η West Brom και το βήμα στην Αγγλία, με ποσό ρεκόρ τότε μάλιστα για τον Αγγλικό Σύλλογο 12 εκατομμύρια ευρώ. Η μεγαλύτερη του στιγμή, ας το πούμε έτσι, ήταν αυτή, έτσι, η μεταγραφή στη West Brom. Εκεί δεν πολυστέριος είναι η αλήθεια. Είχε υπογράψει τριετές στη West Brom, αλλά δεν κάθισε δεύτερη σεζόν πολύ και στον Ολυμπιακό αμέσως μετά με 5,5 περίπου εκατομμύρια ευρώ. Στους ερυθρόλεπτους πανηγύρισε 2 πρωταθλήματα με πολύ καλές εμφανίσεις στο ελληνικό πρωτάθλημα στη διετία 15-17 και ήρθε μετά στο κεφάλαιο Κίνα για αυτόν, όπου δεν πολύ έπιασε είναι η αλήθεια. Είχε δοθεί στο ενδιάμεσο και δανεικό στη Μάλαγα τη σεζόν 17-18 όταν και έκανε το τελευταίο το επίσημο μάτς στην Ισπανία στις 5 Μαΐου όπως βλέπουμε στα στατιστικά του. Επέστρεψε στην Κίνα για ένα εξάμηνο, δεν αγωνίστηκε και τον περασμένο Γενάρη έμεινε ελεύθερος. Μιλάμε δηλαδή για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος σίγουρα έχει μια δεδομένη ποιότητα επιθετικά και το δείχνει και η καριέρα του μέχρι στιγμής και τα λεφτά που έχουν δαπανηθεί για αυτόν, αλλά είναι και ένας ποδοσφαιριστής από την άλλη και να καταγράφουμε και τα αρνητικά, ο οποίος έχει να παίξει ποδόσφαιρο ένα χρόνο. Ναι. Έχει να αγωνίσει σε επίσημο μάτς κοντά στον ένα χρόνο. Και άλλο ένα σημαντικό θετικό που μπορούμε να πούμε είναι ότι ξέρει το ελληνικό πρωτάθλημα. Ξέρει δηλαδή πού θα έρθει. Ξέρει το ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτή η αγωνιστική του απραξία βοηθάει ώστε να ρίξει και λίγο το κασέτο και να φτάσει πιο κοντά στα δεδομένα του Άρη αυτή τη στιγμή. Σε καλή ηλικία θα πω εγώ, εντάξει, είναι 30 χρονών δηλαδή, δεν είναι μιλάμε για να πέσει 33-34. Ναι. Θεωρείται ακόμα ότι βρίσκεται σε παραγωγική ηλικία και ψάχνει μια ομάδα η οποία θα τον βοηθήσει να αναγεννήσει την καριέρα του ξανά, έχοντας νομίζω ακόμα τουλάχιστον 2-3 παραγωγικά χρόνια συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Θα μπορούσε βέβαια. Βέβαια παράλληλα με τον Ιντέγε, αυτό το οποίο αναφέρει η ενημέρωση της ΠΑΕ Άρης είναι ότι υπάρχει ακόμα μια περίπτωση, πολύ καλή περίπτωση επιθετικού, η οποία εξετάζεται, και αν δεν προχωρήσει τον Ιντέγε, ο Άρης θα πάσει εκείνη την επιλογή. Αλλά για την ώρα υπάρχουν οι διαπραγματεύσεις
Με τον Ιγυριανό φορ. Μάλιστα. Το σε τι στάδιο βρίσκονται, φαντάζομαι θα ξεκαθαρίσει και τις επόμενες ώρες, ίσως. Ναι, μέσα στις επόμενες 24 ώρες θα δούμε. Η επιστροφή του Θόδωρου Καρπίδη και του Κωνσταντίνου Διαμαντόπουλου από το Λονδίνο νομίζω ότι θα φέρει συσσαγωγικά και μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για τη φάση στην οποία βρισκόμαστε όσον αφορά τη διαπραγματεύση με την πλευρά του Ιντέγε. Θα περιμένουμε και θα δούμε. Μάλιστα. Νομίζω, Νίκο, πάντως ότι είναι ένας φορ. Από αυτόν, μάλλον με τα χαρακτηριστικά που δεν είχε ο Άρης αυτή τη σεζόν. Δηλαδή κάτι μεταξύ Ντιγκινή και Γιουνές και ίσως και λίγο πιο ποιοτικό, θα έλεγα. Δηλαδή δεν είναι ούτε το βαρύ κορμί του Γιουνές. Εντάξει, δεν είναι, νομίζω ότι είναι και στο στυλ του Ντιγκινή, δηλαδή πιο περιφερειακός. Αλλά κάτι ενδιάμεσο που μπορεί να δώσει αυτό που έλειπε. Κοίτα, έχει ένα πακέτο ο Ιντέγερ, το οποίο περιλαμβάνει και τα χαρακτηριστικά που ψάχνουν, που έψαχναν στον Άρη για τον φορ της νέας σεζόν. Δηλαδή γύρω στο 1,80 με 1,85, 1,80 είναι ο συγκεκριμένος. Συμμετοχικός φορ και όχι καθαρά φορ περιοχής. Εντάξει, φορ δηλαδή που μπορεί να κινηθεί και μακριά από την περιοχή με την μπάλα ή χωρίς. Παίχτης που είναι καλός με την μπάλα στα πόδια, αλλά είναι καλός και στον αέρα. Στην κεφαλιά εκτέλεση, γιατί εγώ έχω μάθει πλέον ότι υπάρχουν δύο κεφαλιές για το φορ. Υπάρχει κεφαλιά υποδοχής και κεφαλιά εκτέλεσης. Λοιπόν, έτσι. Για ρηπρέσεις είσαι έτοιμος. Λοιπόν, είναι, ρε παιδί μου, και ένας φορ ο οποίος, δηλαδή, αν κοιτάξει λίγο τους αριθμούς του, δεν έχει μόνο πολλά γκολ, έχει και assist. Δηλαδή δημιουργεί και για τους υπόλοιπους, έχει ταχύτητα. Είναι αθλητής, είναι αθλητικό κορμί, Νιγηριανός άλλωστε, εντάξει, και αυτό παίζει ρόλο. Έχει ένα καλό πακέτο ο Ιντέγε για την θέση του φορ. Εντάξει, το αρνητικό είναι, επαναλαμβάνω, ότι τελευταίο επίσημο μάτι ήταν το Μάιο του 18. Ναι. Εντάξει. Μπορεί όμως να έρθει, αν με το καλό έρθει, να κάνει μια καλή προετοιμασία και να δεις πάλι τον Ιντέγε που έβλεπες τα προηγούμενα χρόνια. Ναι. Που και εκείνος να μην είναι ο ίδιος, δηλαδή πάλι ο Ιντέγε στο ελληνικό πρωτάθλημα μπορεί να φανεί. Σίγουρα. Είναι παίχτης που μπορεί να ξεχωρίσει και το θυμόμαστε για την παρουσία του στον Ολυμπιακό. Ναι. Μόνο απαρατήρητο δεν είχε περάσει. Ναι. Είναι δεδομένη η ποιότητα του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή. Συγκεντρώνει τα περισσότερα, αν όχι όλα τα χαρακτηριστικά που έψαχνε οι άνθρωποι του Άρη για το φόρ που θέλουν να φέρουν στην Θεσσαλονίκη. Δεν είναι κάτι οριστικό βέβαια ακόμα, επαναλαμβάνω. Αλλά για να το βγάζει και η ΠΑΕ αυτή τη στιγμή, σημαίνει ότι είναι μια υπόθεση που έχει πολύ βάσιμες ελπίδες να ολοκληρωθεί θετικά για τους κεντρινόμενους. Ναι, ναι, εφόσον συνήθως αυτό συμβαίνει, έτσι, όταν βλέπουμε επίσημες ενημερώσεις, παύλα διαρροές, παύλα έτσι, στοιχεία από την ΠΑΕ μιας ομάδας, συνήθως αυτές οι μεταγραφές προχωρούν. Ναι. Μακάρι να βοηθούν οι επαφές των δύο πλευρών, να αρχίσει ο παίκτης Θεσσαλονίκη, να κλείσει ο Άρης ακόμα μια κρεμότητα από αυτές τις τέσσερις που έχει οριοθετήσει το τελευταίο διάστημα. Πιστεύω ότι μέχρι τα τέλη της επόμενης εβδομάδας είναι πολύ πιθανό να έχει τακτοποιήσει αυτές τις προτεραιότητες. Δηλαδή έχει τελειώσει με τον Χαφ, μένει ο Στόπερ, ο Εκστρέμ και ο Φόρ. Δεν αποκλείεται να τελειώσει και με το Φόρ με την επόμενη 24 ώρα, αν πάνε όλα καλά με τον Ιντέγε. Μάλιστα. Ωραία. Νίκο, να σε ρωτήσω αν υπάρχει κάτι άλλο στο ρεπορτάζ του Άρη. Δεν ξέρω αν θες να σχολιάσεις λίγο αυτές τις δηλώσεις του Πάκο Ερέρα. Ναι. Από τη δική σου πλευρά, πώς εξηγούνται, αν παίζει ρόλο ίσως και η σχέση που είχε ο Ερέρα με τον Καρυπίδη, με την αποχώρησή του, δεν ξέρω. Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ unfair αυτή τη στιγμή αυτό που κάνει ο Ερέρα. Ναι, και είναι και το timing τέτοιο. Είναι unfair να σου πω κάτι, γιατί ο Άρης του φέρθηκε με τον απόλυτο σεβασμό και όσο ήταν εδώ πέρα, αλλά και όταν έφυγε, δεν βγήκε κανένας να πει κακό λόγο δημόσια για τον Ερέρα. Αντίθετα, και ο Θόδωρος Καρυπίδης και ο Κωνσταντίνος Διαμαντόπουλος μιλούσαν με τα καλύτερα λόγια για τον Ισπανό τεχνικό. Εντάξει. Θα μπορούσαν κάλλιστα και έχοντας πατήματα να καταγράψουν και κάποια αρνητικά του Ισπανού. Εντάξει. Το θεωρώ πολύ μεγάλο unfair και τι να σου πω, να πω ότι δικαιώνει τους ανθρώπους του Άρη. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να ασχοληθούμε παραπάνω κιόλας, να σου πω την αλήθεια, με αυτό το θέμα. Ο άνθρωπος έχει αποχωρήσει από την ομάδα εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Εντάξει, στα 66 του πλέον μπορεί να απολαύσει την συνταξιοδότησή του, γιατί δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να ξαναπρυπάνει. Δύσκολα. Ειδικά μετά και από το πετυχημένο εισαγωγικά περασμάτο από τη Λας Πάλμας στην περσινή σεζόν, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να τα καταφέρει. Τώρα κοίτα, κατά τα άλλα, είπαμε, περιμένουμε τον Καρυπίδη με τον Διαμαντόπουλο να επιστρέψουν από το Λονδίνο.
Ο Σούντγκρεν, αν δεν έχει περάσει ήδη, θα περάσει μέχρι τη μέρα από ιατρικές εξετάσεις. Α, ψάξει να βρει και σπίτι μέχρι την Παρασκευή που θα είναι εδώ πέρα. Να κάνει λίγο έτσι μια προεργασία της μόνης εγκατάστασής του στην πόλη. Και να επιστρέψει. Και να επιστρέψει. Εντάξει, τώρα θα υπάρξει και μια συνάντηση φυσικά και μια γνωριμία και με τον Κωνσταντίνο τον Διαμαντόπουλο και με τον Θόδωρο τον Καρυπίδη με την επιστροφή τους από το νησί. Φαντάζομαι ότι η επιστροφή τους θα φέρει και τις επίσημες ανακοινώσεις από πλευράς ΑΡΕ για τον Σούντγκρεν. Ναι, γιατί δεν είχαμε κάτι μέχρι στιγμής. Ναι. Και τα συνωσία ο Άριστον έχει ανακοινώσει όταν ανεβάζει χθες στα social media του φωτογραφίες. Ναι. Απλά μένουν φαντάζομαι τα τυπικά, να υπογραφεί το συμβόλαιο και... Αυτό. Ναι. Αυτό, εντάξει. Ήδη και στη Σουηδία, στα μούμε της Σουηδίας, είναι πρώτο θέμα από χθες η άφηξη του υποδοχή, της οποίας έτυχε και οι πρώτες του ώρες αυτές στη Θεσσαλονίκη και στον Άρη. Ναι, εντυπωσιάστηκαν οι Σουηδοί, έτσι. Ναι. Εντυπωσιάστηκαν, εντάξει, και τα Σούντγκρεν για το ποδόσφαιρο της Σουηδίας είναι ένα όνομα, έστω και αν δεν είναι διεθνής. Mm-hmm. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που είναι βασικός και αντικατάστατος στην ΑΕΚ. Έχει και ένα βαρύ όνομα λόγω του πατέρα του, ο οποίος είχε παίξει και στην Εθνική Σουηδίας, είχε παίξει και πάρα πολλά χρόνια στην ΑΕΚ, γιατί η ΑΕΚ είναι σύμβολο πατέρας του Σούντγκρεν. Και είναι φυσιολογικό να ασχολούνται και να ξοδεύουν εισαγωγικά αρκετές mm-hmm. λέξεις από χθες για την άφηξή του στην Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Ωραία, Νίκο. Να σε ευχαριστήσω. Αυτά. Καλή σου συνέχεια. Να, καλά, καλό απόγευμα. Καλή συνέχεια. Αυτά λοιπόν από τον Νίκο Παπαδόπουλο για τον Ντέγε, για τον Σούντγκρεν και για τις δηλώσεις του Πάκο Ερέρα που συζητήθηκαν αρκετά σήμερα και έπαιξε και παίζει ακόμη αρκετά το θέμα μετά τα όσα δήλωσε ο Ισπανός πρώην τεχνικός του Άρη με την ατάκα ότι έχει δανείσει 300.000 ευρώ στον Καρυπίδη Ραούλ Μπράβο και με όλο αυτό το θέμα που παίζει τις τελευταίες ημέρες με τον Ραούλ Μπράβο και την εμπλοκή του ως εγκέφαλος στο κύκλο μαστιμένων αγώνων στην Ισπανία. Λογικό είναι να απασχολεί το θέμα. Λοιπόν, για να κλείσουμε και με το κεφάλαιο Άρη, να πούμε και τα χρόνια πολλά στον Κούι, τον Τίνο Κούιρεχ. Στο 64 ο Τίνος Κούις, εσύ πρέπει να τον πρόλαβες στα καλά του χρόνια. Τα γενέθλιά του έχει σήμερα ο θρύλος της ποδοσφαιρικής ομάδας του Άρη. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα, μιας και φτιάσαμε στις 2.30. Εδώ, Λίμπερο παντού. Μένετε συντονισμένοι στο 107 και 4. Επιστρέφουμε με το δεύτερο μέρος, με ρεπορτάζ ΠΑΟΚ και όχι μόνο. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Λίμπερο παντού, στο Λίμπερο 107,4 φυσικά. Γιώργος Παναγιώτης στο μικρόφωνο και Χρήστος Χιώσης στη ρύθμιση του ήχου. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 3, όπως κάθε μεσημέρι εδώ στο Λίμπερο 107,4. Και λέγαμε νωρίτερα, ξεκινήσαμε στο πρώτο μέρος με το ρεπορτάζ του Άρη, με τον Νίκο Παδόπουλο να μας αποκαλύπτει όλα τα στοιχεία γύρω από την υπόθεση Μπράουνι Ντέγε, το μεταγραφικό στόχο των κεντρικών ομάδων για την γραμμή κρούση, για τη θέση του Σεντερφόρ. Μπράουνι Ντέγε, ο οποίος κοιτάζοντας τώρα, ρίχνοντας μια ματιά έτσι πρόχειρη στα στατιστικά του, στα νούμερα του, έχει σε 247 παιχνίδια 99 γκολ. Να δούμε αν θα είναι το εκατοστό του με τη φανέλα του Άρη τελικά. Αν τελικά προχωρήσει και ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη μεταγραφική κίνηση. Έχει και 28 ασίστ ο Ντέγε. Έχει παίξει, μάλλον όχι ψέματα, έχει ξεπεράσει τα 100 γκολ. Έχει σε 247 μάτς ως σεντερφόρ 99 γκολ. Σε άλλα 4 μάτς ως αριστερός εξτρέμ άλλα 2 γκολ. Και άλλα 3 γκολ ως δεξιός εξτρέμ σε 2 παιχνίδια που έχει παίξει εκεί. Έχει παίξει ως δεύτερος επιθετικός σε άλλα 2 παιχνίδια ο Μπράουνι Ντέγε. Με την Δυναμό Κιέβου έχει τις περισσότερες συμμετοχές. 107 στο σύνολο με 45 γκολ και 12 ασίστ. Στον Ολυμπιακό έγραψε 65 εμφανίσεις με 28 γκολ και 10 ασίστ. Όπως θα λέγαμε και πριν με τον Νίκο, μόνο απαρατήρητος δεν πέρασε. Ενώ στην West Brom, όπου ήταν έτσι και το σημαντικότερο, η σημαντικότερη κίνηση της καριέρας του στην Αγγλία και στην Championship, West Brom είναι West Brom, έτσι. Με 31 εμφανίσεις είχε 7 γκολ και 2 ασίστ. Έχει ενδιαφέρον η συγκεκριμένη υπόθεση. Και 27 εμφανίσεις, 6 γκολ με την εθνική Νιγηρίας ο Ντέγε. Έχει ενδιαφέρον η συγκεκριμένη υπόθεση. Την παρακολουθούμε φυσικά και περιμένουμε τα νεότερα και με την επιστροφή του Καρυπίδη με τον Διαμαντόπουλο από το Λονδίνο, όπου βρέθηκαν για το συγκεκριμένο θέμα. Από εκεί και πέρα, πριν περάσουμε και στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ συνέχεια, στα υπόλοιπα μεταγραφικά όσον αφορά τα διεθνή, δεν υπάρχει σήμερα πέρα από σενάρια κάτι πιο χειροπιαστό. Χθες είχαμε την ανακοίνωση της μεταγραφής του Λούκα Γιώβιτς από την Ρεάλ Μαδρίτης. Είναι ο νέος φόρτης της Βασίλισσας από την Άιντραχτ Φραγκφούρτης, έναντι 60 εκατομμυρίων ευρώ περίπου τον αγόρασε η Ρεάλ Μαδρίτης. Και θα είναι το βαρύ πυροβολικό της στην επίθεση στη νέα σεζόν ο Λούκα Γιώβιτς, ο Βόσνιος επιθετικός.
Από εκεί και πέρα ο Tottenham. Ο Tottenham, άιντε. Μπράβο Χρήστο. Ωραίος, ο Tottenham. Καλός παίκτης ο Tottenham. Πού παίζει, στη Liverpool. Ο Έριξεν θα φύγει από την Tottenham όπως φαίνεται. Καθώς δήλωσε ότι θέλει κάτι καινούριο. Αποχαιρετώντας ουσιαστικά όταν υπάρχουν τέτοιες δηλώσεις από ποδοσφαιριστές. Σαν να λένε αντίο, σαν να κουνάνε μαντήλι. Το περιμέναμε ούτως ή άλλως για τον Έριξεν. Ήταν ένας από τους υποψήφιους προς αποχώρηση από την Tottenham. Και όπως φαίνεται ο Δανός θα αποχωρήσει. Εδώ το ζήτημα που μπαίνει είναι εάν θα αποχωρήσει και αυτός για τη Real. Αν μετά το Γιώβιτς θα είναι ίσως η δεύτερη κίνηση της Βασίλισσας. Καθώς είχε παίξει πολύ το σενάριο το τελευταίο διάστημα. Και περιμένουμε και σε αυτό τις εξελίξεις. Από εκεί και πέρα εντάξει, υπάρχουν και κάποια ακόμη ονόματα που ακούγονται. Και για τη Real που ψάχνει ούτως ή άλλως αρκετούς ποδοσφαιριστές. Αλλά και όχι μόνο για τη Real. Γενικότερα. Όσο περνούν οι μέρες και έτσι μπαίνουμε στα βαθιά του καλοκαιριού, όλο και περισσότερο θα ακούγονται ονόματα, έρχονται ονόματα στο προσκήνιο. Ο Mbappé θέλει να φύγει, γράφουν σήμερα τα δημοσιεύματα και στην Ισπανία. Να δούμε αν και αυτό πάει για Real. Γενικότερα η Real φέτος έχει πολλούς υποψήφιους μεταγραφικούς στόχους σε μια σεζόν, σε ένα καλοκαίρι που κάνει έτσι ολική ανακαίνιση που λέμε. Θα αλλάξουν πολλά στην Real με τον Ζιντάν. Θέλει και τον Pogba, ο Ζιντάν, γράφουν επίσης στην ΑΣ, την Ισπανική Εφημερίδα. Να δούμε. Πολλά τα ονόματα, πολλά τα σενάρια. Έτσι είναι όταν μπαίνουμε σιγά σιγά στο καλοκαίρι και προχωρούν οι μεταγραφές. Σήμερα έχει παιχνίδι για το UEFA Nations League, όπου γίνεται η τελική του φάση στην Πορτογαλία αυτές τις ημέρες. Σήμερα και αύριο δύο ημιτελική και την Κυριακή ο μεγάλος τελικός. Όλα τα μάτς είναι στις 10 παρατέταρτο. Σήμερα το παιχνίδι που έχει στο μενού είναι το Πορτογαλία-Ελβετία και αύριο το Ολλανδία-Αγγλία. Έχουν ενδιαφέρον και αυτά τα παιχνίδια. Εντάξει, όχι τόσο όσο τα προκριματικά του Euro 2020 θα ακολουθήσουν. Το Σάββατο θυμίζουμε το μάτς της Ελλάδας με την Ιταλία εδώ στο ΆΚΑ. Αλλά έχουμε ημέρες για αυτά. Να πάμε τώρα σιγά σιγά να περάσουμε στα του ΠΑΟΚ. Να δούμε και εκεί τι γίνεται, τι κινείται με τα γραφικά και όχι μόνο. Να πάμε στην αγάπη Γαβριλίδου για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα αγάπη, τι γίνεται. Καλησπέρα, όλα καλά εσύ. Μια χαρά. Να. Εδώ τα λέμε με τα γραφικά κυρίως. Ο Άρης πάει για εντέγη, φαντάζομαι το είδες. Ο ΠΑΟΚ, έχουμε μείνει στον Ισμαήλ Σίλβα. Ναι, είναι ουσιαστικά η υπόθεση που φαίνεται να τελειώσει πρώτη για τον ΠΑΟΚ, όσον αφορά τις μεταγραφές εννοείται. Mm-hmm. Ο Σίλβα, ο οποίος τις προηγούμενες μέρες είχε μείνει λίγο στο περιθώριο, ο ΠΑΟΚ είχε παγώσει το θέμα του κυρίως λόγω των χρημάτων που ζητούσε η Αχμάτ Γκρόσνη, όπου ξαφνικά το νούμερο είχε ανέβει αρκετά. Ο ΠΑΟΚ νομίζω ότι κάπου έπαιξε ένα παιχνίδι τακτικής, προσπάθησε έτσι να αλλάξει τα δεδομένα και τελικά το κατάφερε με την Αχμάτ να υποφορεί σε σημαντικό βαθμό στο οικονομικό κομμάτι, γιατί ο παίκτης έχει συμβόλαιο μέσα στο 2021. Mm-hmm. Οπότε μιλάμε για μεταγραφή. Και πλέον έχουν μείνει νομίζω οι τελευταίες λεπτομέρειες για τον Σίλβα για να μετακομίσει στη Θεσσαλονίκη. Αλλά αυτό που λέμε συνεχώς όλες αυτές τις ημέρες, νομίζω φάνηκε στην υπόθεση του Φερνάντο Βαρέλα. Διαφορετική μεν, αλλά πάντα και εκεί επικράτησε αυτό που λέμε ότι αν δεν υπάρξει επίσημη ανακοίνωση για το οτιδήποτε, δεν μπορούμε ποτέ να βάζουμε το χέρι μας φωτιά. Έτσι είναι, ναι. Περιμένουμε να δούμε φωτογραφία του παίκτη της ομάδας και μόνο τότε να είμαστε σίγουροι. Ακριβώς. Το Σίλβα είναι κοντά, είναι πολύ κοντά. Απομένουν τελικές λεπτομέρειες προκειμένου να ολοκληρωθεί και το τοπικό κομμάτι. Και μένουμε εκεί. Αυτή τη στιγμή αυτό είναι το δεδομένο και αυτό που ξέρουμε. Από εκεί πέρα υπάρχουν ανοιχτά τα ζητήματα του Κάνιας και του Σάκοφ. Στου Κάνια στην περίπτωση φαίνεται πως υπάρχει μια θετική, πολύ θετική διάθεση στον παίκτη. Mm-hmm. Μετά και την πρόταση που του έκανε ο ΠΑΟΚ. Ο Κάνιας είναι η αλήθεια ότι δεν έχει κάποια μεγαλύτερη πρόταση από αυτή του δικεφάλου αυτή τη στιγμή. Και είναι αλήθεια επίσης ότι από την πρώτη στιγμή έλεγε ο ίδιος ότι θέλει πρώτα απ' όλα να μείνει στην Τούμπα και αυτό είχε στο μυαλό του. Mm-hmm. Το είχε πει με κάθε τρόπο. Πριν το τελικό, μετά το τελικό, σε συνεντεύξεις τώρα στο τελευταίο διάστημα, συνεχώς ότι ήθελε να μείνει και αυτό που βγαίνει από το δικό του περιβάλλον είναι ότι είναι έτοιμος να πει το οριστικό ναι. Από την άλλη, στην περίπτωση του Σάχοφ, όπου νομίζω ότι η καθυστέρηση είναι μεγαλύτερη, γιατί
οι κουβέντες μαζί του είχαν ξεκινήσει ήδη από πολύ νωρίς. Ναι. Νομίζω ότι όσο περνάει ο καιρός μάλλον προς το και αρνητικό... οι μέρες. Ναι, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει βάλει ένα deadline πλέον στον παίκτη, ο οποίος σαν επαγγελματίας είναι πολύ λογικό να εξετάσει τις επιλογές που έχει. Και αυτός δεν φαίνεται τουλάχιστον να έχει ακόμη πρόταση μεγαλύτερη από του ΠΑΟΚ. Και η αλήθεια είναι ότι ό,τι προτάσεις έχει είτε είναι ανάλογες αντίστοιχες του ΠΑΟΚ, αλλά είναι από πρωταθλήματα που δεν τον δελεάζουν, είτε είναι μικρότερες. Ο Σάκοφ θεωρεί ότι μπορεί να βρει μια ομάδα σε καλό πρωτάθλημα. Αυτό θέλει, αυτό περιμένει ενδεχομένως. Ναι. Αλλά και ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί από την άλλη να τον περιμένει να με αυτόν τον Αύγουστο. Ναι, εντάξει, ναι, γιατί ξέρεις, είναι αυτό που έχουμε πει πολλές φορές, ότι ο ΠΑΟΚ με την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, με τον Μαουρίσιο να είναι εκτός, αλλά θα επιστρέψει. Με τον Βέμπρουμ να είναι εκτός, αλλά θα επιστρέψει. Δεν μπορεί να μας παταλήσει πολύ χρόνο, γιατί πρέπει να πάρει κρίσιμες αποφάσεις. Βέβαια. Δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να. Και ειδικά στη μεσαία γραμμή, πραγματικά χρειάζονται κομβικές αποφάσεις για το πώς θα στηθεί το ρόστερ και ενώπιση των προκριματικών. Δηλαδή, άμεσες αποφάσεις κιόλας χρειάζονται. Γιατί αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ έτσι έχει μόνο το Μίσιτς σίγουρο στα προκριματικά. Ακριβώς. Και πρέπει να πούμε ότι εφόσον κλείσει οριστικά του Σίλβα θετικά, ο ΠΑΟΚ υπάρχει πολύ σοβαρό ενδεχόμενο να πάει για έναν ακόμη μέσο. Το λέγαμε και το πρωί στο ΠΑΟΚ 24 ότι ο Σίλβα σίγουρα είναι ένας παίκτης που έχει στοιχεία που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν στο ΠΑΟΚ, στη μεσαία του γραμμή. Είναι ένας παίκτης που στο πρωτάθλημα μπορεί να κάνει τη διαφορά για το δικέφαλο στη μεσαία γραμμή. Αλλά το ερωτηματικό είναι αν είναι αυτός που σε ανεβάζει επίπεδο για να μπει στους ομίλους της Champions League. Γιατί το στοίχημα του ΠΑΟΚ μετά το περσινό τάδε είναι αυτό. Βέβαια. Δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο. Νομίζω ότι αν ο ΠΑΟΚ κλείσει τον Σίλβα, κλείσει και έναν από τους δύο είτε κάνει ο Σάκοφ και πάει σε μια ακόμη επιλογή, θα είναι ενός παίκτη και πιο εμπειρού. Γιατί και η υπόθεση Σίλβα έχει να κάνει με παίκτη που έχει προοπτική, γεννημένος το 94, και παίκτη άλλης ηλικίας, προφανώς πιο μεγάλης, αλλά και παίκτη που έχει παραστάσεις από το top επίπεδο στην Ευρώπη. Ναι. Ο Σίλβα μου θυμίζει λίγο περίπτωση Ζαμπά πάντως, έτσι, είναι και από την ίδια ομάδα, Βραζιλιάνος. Ναι, κοίτα, το Πάτρι έχει ταιριάξει αυτό το μοντέλο, είναι η αλήθεια. Ναι. Με τους Βραζιλιάνους. Είναι και αρκετή στην ομάδα. Ξέρει εκείνη την αγορά της Ρωσίας. Δηλαδή έχει ανθρώπους γενικότερα που γνωρίζουν καλά το τι ισχύει εκεί και το τι ισχύει κάθε παίκτη. Φαίνεται μάλλον και σε αυτή την περίπτωση ότι έχει τον τρόπο του, είτε έτσι αλλιώς, να δίνει συγκεκριμένα ποσά. Και εντάξει, του έχουν βγει αρκετοί παίκτες και σίγουρα είναι βοηθητικό το γεγονός ότι υπάρχουν πολλοί εδώ. Δηλαδή είδαμε το Ζαμπά ότι με το που ήρθε τον έπιασε ο Μαουρίσιο, τον έπιασε ο Μάτος. Βραζιλιάνικη παροικία, υπάρχει ο Λιμιός. Το ίδιο με τον Ενρίκε, ο οποίος Ενρίκε ήρθε σε μια πολύ δύσκολη φάση στη δική του καριέρα, γιατί ο Ενρίκε δεν είναι εύκολο αυτό που πιάνει τα τελευταία χρόνια με τους δανεισμούς κατά τα ψέματα και δύσκολους δανεισμούς, να σαν ας πούμε. Αλλά ο Ενρίκε ήρθε στον ΠΑΟΚ το Γενάρη, μπήκε κατευθείαν μέσα σε αυτή την παρέα, τον είδαμε πολύ ενεργό πάρα πολλές φορές και δεν δυσκολεύτηκε ουσιαστικά να προσαρμοστεί στην ομάδα και ίσως τον βοήθησε και αυτό να δείξει κάποια παραπάνω πράγματα και να πει ενδεχομένως τον Λουτσέσκο σε μεγάλο βαθμό ότι μπορεί να έχει και θέση στο επόμενο χώρο στην επόμενη σεζόν. Οπότε, γιατί όχι να μην ισχύσει το ίδιο και για το Σίλβα, γιατί μιλάμε για ένα νεαρό παίκτη. 24, 25. Έτσι, αγαπή. Ναι, 25. Ναι, 25 περίπου. Αν θυμάμαι καλά, έχει Δεκέμβρη του 94 γενέθλια, είναι γεννημένο. Εντάξει. Και σίγουρα δεν είναι βοηθητικό όλο αυτό που έχει δημιουργηθεί στον ΠΑΟΚ. Βέβαια, ναι. Είπαμε, οι Βραζιλιάνοι μαζεύτηκαν. Αγάπη, από τον ΠΑΟΚ, από την πλευρά του ΠΑΟΚ βγαίνει κάτι, υπάρχει κάποιο σχόλιο ίσως για την απόκτηση του Ολυμπιακού, του Σιαμπάνη από τον Ολυμπιακό, συγγνώμη. Κοίτα, στον ΠΑΟΚ δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο, αλλά από τον ΠΑΟΚ, αλλά είναι η αλήθεια ότι... Αυτό έλεγα και νωρίτερα, ότι προκάλεσε ένα ενδιαφέρον αυτή η κίνηση. Έχει λίγο, αν είναι κίνηση εντυπωσιασμού, να δούμε πώς και αν θα το χρησιμοποιήσει ο Ολυμπιακός Σιαμπάνη, αν θα το δώσει δανεικό συνήθως με αυτές τις περιπτώσεις.
Πιστεύω δανεισμό θα έχουμε του Σκιαβάνη. Και με εγώ αυτό υποψιάζομαι. Δεν νομίζω ότι έχει θέση. Πιστεύω ότι ήταν κίνηση τακτική από τον Ολυμπιακό. Είναι ξεκάθαρο ότι πήγε να δημιουργηθεί μια εντύπωση ότι ο παίκτης έχει πει όχι στον ΠΑΟΚ και κλείνει στον Ολυμπιακό, κάτι που δεν ισχύει. Βέβαια, γιατί προπονούνταν μόνος του ούτως ή άλλως από τον ναι, από τα Χριστούγεννα προπονούνται μόνος του. Αν ο ΠΑΟΚ τον πίεζε να ανανεώσει και τον ήθελε τόσο πολύ να ανανεώσει, δεν θα τον άφηνε 6 μήνες να προπονείται μόνος του. Προφανώς. Δεν έχει λογική από μόνο του αυτό. Επίσης λέμε εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι από τη στιγμή που η πλευρά Σκιαβάνη ζήτησε τον ΠΑΟΚ εγγυημένες συμμετοχές, ο ΠΑΟΚ δεν ήθελε να μπει στη διαδικασία όπως δεν θέλει να μπει στη διαδικασία με κάθε παίκτη, κυρίως νεαρό, και τη δική του πλευρά, γιατί δεν θέλει να δημιουργηθεί αυτό το στάνταρ για τέτοιους παίκτες και να χρειάζεται να γίνουν εγγυημένες συμμετοχές. Αυτό δεν υπάρχει πουθενά. Έτσι. Πραγματικά. Δεν έχει καμία λογική. Και οι μεγάλες δεν ομάδες δεν μπορούν να λειτουργούν έτσι. Ακριβώς, και δεν έχει νόημα ο ΠΑΟΚ σε αυτή τη φάση που βρίσκεται να μπει σε αυτή τη λογική. Η πλευρά Σκιαβάνη πίεσε γι' αυτό. Ο ΠΑΟΚ από τη στιγμή, από την αρχή μάλλον, αν και έδωσε και ο ΠΑΟΚ το δικαίωμα, για να τα λέμε όλα, έδωσε ο ΠΑΟΚ το δικαίωμα στον Σκιαβάνη να το διεκδικήσει αυτό. Επί εποχή Λούμπος Μίχελ, όπου έγινε εκεί ουσιαστικά ο λάθος χειρισμός και εκεί κάπου στράβωσε η ιστορία. Και τώρα που ο ΠΑΟΚ έχει πλέον μια νέα τάξη πραγμάτων με Μάριο Μπράνκο και γενικότερα μια άλλη λειτουργία, πρέπει αυτό το πράγμα να ξεκαθαρίσει. Οπότε ας πούμε πως ο Σκιαβάνη δεν άλλαζε άποψη πάνω σε αυτό, η πλευρά Σκιαβάνη μάλλον, τελείωσε ο παίκτης από τα Χριστούγεννα. Ναι, οπότε ναι. Δεν τίθεται θέμα ότι ο Σκιαβάνης είπε όχι στον ΠΑΟΚ για να πάει στον Ολυμπιακό. Δεν υπάρχει αυτό. Είναι καθαρά μια προσπάθεια από τον πλευρά του Ολυμπιακού για δημιουργία εντυπώσεων. Και συγκεκριμένες μέρες του τύπου κιόλας, γιατί ουσιαστικά από εκεί βγήκε. Ναι. Δεν υπάρχει το θέμα. Δεν νομίζω ότι δεν είναι κάτι που έχει ουσία να το συζητάμε. Ναι, αλλά από τη στιγμή που από χθες γράφεται παντού αυτό, δεν μπορούμε να το αφήσουμε και πιο πολύ νομίζω, και να πιο πολύ νομίζω το θέμα που μπορεί να προκύψει έτσι ως είδηση και αξίζει να αναφερθεί είναι το ότι θεωρούταν σχεδόν δεδομένο ότι ο παίκτης θα καταλήξει στον Παναθηναϊκό και τελικά τον βλέπουμε να καταλήξει στον Ολυμπιακό. Αυτό ίσως θεωρείται περισσότερος είδηση που αξίζει να αναφερθεί. Ναι, αυτό είναι μια αλήθεια. Αλλά νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει και με τον μάνατζερ του Σκιαβάνη. Ναι, εξάλλου ελεύθερος ήταν, δεν είχε κάποιο προσύμφωνο ή κάτι τέτοιο, οπότε... Είναι αυτό που λέγαμε και στο Πάκο Σωστέρα Γιώργο, ότι ο Τζόρντεβιτ, ο οποίος είναι εκπρόσωπός του, θέλει να φτιάξει κάπως τη σχέση του με τον Ολυμπιακό. Το βλέπουμε αυτό γενικότερα με διάφορες κινήσεις, όχι μόνο με την περίπτωση του Σκιαβάνη τελευταίο διάστημα. Και ίσως έπαιξε ρόλο και αυτό. Αν με ρωτάς, για μένα θα έχει μεγαλύτερη λογική ο Σκιαβάνης να πάει στον Παναθηναϊκό. Ναι, που θα μπορούσε να βρει χώρο έτσι όπως είναι ο Παναθηναϊκός, ναι, βέβαια. Ναι, για μένα θα είναι μεγάλη η έκπληξη αν ο Ολυμπιακός τον κρατήσει και παίξει κιόλα. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος το Γιαννιώτη τον καθάρισε μέσα σε μια ημέρα χωρίς να καταλάβει κανείς το γιατί. Για μένα δεν έχει ποδοσφαιρική λογική. Όντως δεν έχει. Το παιδί, εντάξει. Ξέραμε όλοι ότι έχει συγκεκριμένα στοιχεία. Εγώ, να σου πω την αλήθεια, κυρίως είχα ακούσει πράγματα γι' αυτόν, γιατί σε προετοιμασία δεν έχω βρεθεί μαζί του για να τον δω σε μεγάλο βαθμό, αλλά έχω ακούσει πολλά καλά σχόλια. Μάλλον ο Σκιαβάνης ουσιαστικά ήταν εκτός ΠΑΟΚ από το Δεκέμβρη και ο ΠΑΟΚ ήξερε πολύ καλά ότι δεν πρόκειται ο παίκτης να μείνει τη νέα σεζόν. Αυτό είναι να το πρόβλημα. Έχει ενδιαφέρον να δούμε ποιο θα είναι το μέλλον του και ποια θα είναι εξέλιξη στην καριέρα του. Ναι. Ωραία. Αγάπη, υπάρχει κάτι άλλο από το ρεπορτάζ που αξίζει να αναφέρουμε? Όχι, εντάξει, δεν υπάρχει κάτι άλλο ουσιαστικό. Φαίνεται ότι υπάρχει και για back μια κινητικότητα γενικότερα. Ο ΠΑΟΚ σιγά σιγά πρέπει να διμορφώσει το ρόστερ του, γιατί τέλος του μήνα η ομάδα συγκεντρώνει τη Θεσσαλονίκη και 1 Ιουλίου φεύγει για την Ολλανδία. Εντάξει, σίγουρα δεν υπάρχει λόγος για άγχος ακόμα, αλλά είναι θετικό ότι στον ΠΑΟΚ προσπαθούν σιγά σιγά να ξεκαθαρίσουν το τοπίο, να δημιουργήσουν αρχικά τη βάση, γιατί ας πούμε στη μεσαία γραμμή το λέγαμε και πριν, υπάρχει μόνο μισή αυτή τη στιγμή. Και από εκεί και πέρα, μέσα στη διάρκεια του καλοκαιριού, κυρίως μέχρι τέλη Ιουλίου, να τελειοποιηθεί το ρόστερ και με πιο έμπειρους παίκτες και μεγαλύτερες κινήσεις, νομίζω. Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ, αγάπη. Καλή συνέχεια. Καλώς μεσημέρι. Καλή συνέχεια.
Αυτά λοιπόν και από την αγάπη Γαβριλίδου και με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ και με το θέμα του Ισμαήλ Σίλβα, ο οποίος είναι το μεταγραφικό πρόσωπο αυτών των ημερών και όπως φαίνεται θα κλείσει θετικά η υπόθεση. 29 εμφανίσει ο Ισμαήλ Σίλβα με την Αχμάτ Γκρόζνη στη Ρωσία. Σεζόν που ολοκληρώθηκε. 2 γκολ και 5 assist. Στο repress.gr υπάρχει όλη η ανάλυση του παίκτη με τα θετικά και τα αρνητικά του χαρακτηριστικά στο παιχνίδι. Και να καλησπερίσουμε τώρα να βάλουμε στην παρέα εδώ. Στο στούντιο είχαμε. Εμφάνιση, έκπληξη, guest star, είσαι, ποιος είσαι? Εισβολή. Εισβολή. Κωνσταντίνος Τσίψιος. Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα. Τι ύψος έχει ο Σίλβα, τι ύψος έχει? Το άκουσα προχθές και έπαθα σοκ. 1,60. Θα σου πω αμέσως. Πώς είναι? 1,60, όχι εσύ, 1,69. Α, είναι 1,69, εντάξει. Το φάγεις το παιδί. Γιατί μου είπαν εμένα για 1,60 και λέω, όχι ρε παιδιά, πιο κοντός και από εμάς. 1,69. Μπράουνι Ντέγε. Πεχτάρα. Πεχτάρα, λες. Κοίτα, μακάρι να. Να είναι και επίσημα όλα. Εντάξει, ακόμη θα περιμένουμε νομίζω λίγες μέρες. Δεν κλείνουν έτσι αυτά τα deal. Εδώ για τον τύπο το αυτό. Είναι, πώς τον είδες? Για τον τύπο αυτό, τι έχεις να πεις? Τον συνοπαδό σου της Liverpool που πήγε στη Μαδρίτη και γύρισε με αυτοκίνητο 40 λιρών. Δηλαδή. Θα το έκανες. Με αυτό το αυτοκίνητο που βλέπεις. Αυτό το αυτοκίνητο που βλέπεις. Πήγε και γύρισε στη Μαδρίτη. Από το Liverpool προφανώς. Και κατάφερε να χαλάσει λίγο μόλις 200 λίρες για τις βενζίνες. Εν τω μεταξύ, εγώ κατάλαβα από τον τίτλο ότι πήγε στη Μαδρίτη τελεία και γύρισε με ένα αμάξι 40 λίρων. Δηλαδή πήγε, αγόρασε ένα αμάξι 40 λίρες και γύρισε. Και λέω, τι σημαίνει δηλαδή αυτό? Εντάξει, ήταν ο άλλος που είχε χαθεί και έβγαλε η οικογένειά του ανακοίνωση 23 χρονών ότι χάθηκε το παιδί μας, έχει να δώσει μια ζωή 24 ώρες. Και απλά είχε πιει, είχε γίνει ζάντα και τάσπασε και επιτέθηκε σε αστυνομικούς και τον είχαν στο κρατητήριο. Πίνουν οι Άγγλοι. Oh, ποτέ, ποτέ. Φήμες λένε ότι η Μαδρίτη μυρίζει μπύρα ακόμη. Πίνουν οι Άγγλοι, έχει αρκούδες στο δάσος. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν. Εντάξει, καλά ήταν στη Μαδρίτη. Καλά ήταν. Τι δεν γίνεται, πήγα, καλά ήταν. Καμιά εκπομπή για football manager θα κάνετε το Σαββατοκύριακο? Πάλι. Πάλι. Όχι, τώρα δεν χορτάσε το κοινό. Έχουμε κάτι άλλες θεματικές που ετοιμάσαμε. Κάτι για στρατό έχουμε μία. Έχεις πέσει εδώ? Ναι. Πήγες? Πήγα, τελείωσα. Εσύ? Έλα, εσύ να μας πεις καλύτερα. Εγώ δεν πήγα. Και στάρ, εγώ δεν πήγα και θα έχουμε. 4-7. Άρα δεν θα είναι ο Λίμπερο στα γήπεδα, θα είναι ο Λίμπερο στα στρατόπεδα. Ναι, ναι. Μάλιστα. Θα πάμε για γόπινγκ. Ωραία. Ωραία, ωραία. 4-7 Λίμπερο στα γήπεδα λοιπόν. Σαββατοκύριακο, Κωνσταντίνο Τσίψιο. Και πριν κλείσουμε, μόλις διάβασα τώρα σενάριο. Εξετάζει, λέει, Χάσ και Τσοπάου γράφουν τα ΜΜΕ της Βοσνίας. Πόσα σενάρια, πόσα ονόματα. Θέλω ένα καλοκαίρι. Φέτος δεν το ξεκίνησα από νωρίς. Από το Μάιο θα ξεκινήσω. Θα κάνω ένα, όχι τετράδιο. Θα μου φτάσει. Μου φτάνει, δεν μου φτάνει. Όσο περνάνε τα χρόνια θα σου και φτάνει. Και θα μαζέψω όλα τα ονόματα, θα γράφω. Όνομα επίθετο, όνομα επίθετο. Και θα δούμε τι αριθμό θα βγει από ονόματα και για μεταγραφικά σενάρια που γράφονται. Όλη την περίοδο του καλοκαιριού. Αν μπορεί να τα σπάσει σε κατηγορίες. Μόνο για τις ελληνικές ομάδες. Αν θες μπορεί να τα σπάσει σε κατηγορίες. Μια κατηγορία ρώτησε. Μια κατηγορία κοίταξε. Ό,τι έχει φωτογραφία και όνομα παίχτη. Και μια κατηγορία δεν λέει όχι. Δεν λέει όχι. Δεν λέει και ναι όμως. Δεν λέει και ναι. Πόσοι παιχταράδες δεν έχουν πει όχι. Είπε το ναι. Είπε το ναι. Σε ποια ερώτηση. Κοιτάζει. Εξετάζει. Κλεφτές ματιές. Κάθε καλοκαίρι τα ίδια. Τέλος πάντων, πήγε 3, ώρα να φεύγουμε σιγά-σιγά. Σφύριξε πέναλτι ο διαιτητής. Ακολουθεί πέναλτι με Γιώργο Κοντογόρα. Μένετε συντονισμένοι εδώ στο Λίμπερο 107,4. Μαζί θα είμαστε πάλι αύριο. 2-3 κάθε μεσημέρι. Ο Λίμπερο παντού. Ο Λίμπερο στα γήπεδα είναι κάθε Σαββατοκύριακο. 4-7. Άντε να πει η δύναμη τη συνήθεια. Αυτό ήταν η δύναμη τη φιλοξενία. Έτσι. Μπράβο, ευχαριστούμε για Κωνσταντίνο Τσίψιο για την γκέσταρ εμφάνιση. Και δίνουμε σκητάλη στον Γιώργο Τζαγόρα με το πέναλτι. Από εμάς να έχετε ένα καλό υπόλοιπο. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.